Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η συζήτηση για το θέμα του ΦΠΑ στα νησιά, στο Κοινοβούλιο. Περίπου από ό,τι μας είπε νωρίτερα ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, στις 2 τα ξημερώματα αναμένεται η ψηφοφορία. Τώρα, αυτό πώς ακριβώς το τιτλοποιείτε εσείς? Είναι 13η σύνταξη, εφάπαξ απόφαση, εφάπαξ 13η σύνταξη? Γιατί αναζητώντας σήμερα ποιος είναι ο χαρακτηρισμός, ποιος είναι ο τίτλος, βρήκα 3 διαφορετικούς. Κοιτάξτε, είναι ένα εφάπαξ επίδομα στους συνταξιούχους, το οποίο λέμε ότι αποτελεί την 13η σύνταξη για το 2016, και στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι στο βαθμό που θα έχουμε τις δημοσιονομικές δυνατότητες το 2017 και το 2018 να επαναλάβουμε την κίνηση αυτή, να γίνει κάτι τέτοιο ξανά. Εφόσον βεβαίως ξέρετε ότι εφόσον βεβαίως υπάρξει η δυνατότητα να υπερβούμε τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα κατά το ποσό που τους υπερεύουμε φέτος. Σας λέω ότι έγινε μια κίνηση η οποία ήταν κίνηση ελάχιστου καθήκοντος από τη δικιά μας μεριά. Δηλαδή να προσπαθήσουμε αυτό το οποίο καταφέραμε να πετύχουμε με σκληρή δουλειά, την υπεραπόδοση των εσόδων, να την αναδιανύμουμε σε κοινωνικές ομάδες, σε κοινωνικά στρώματα τα οποία τα τελευταία 6 χρόνια, 7 χρόνια επλήγησαν βαρύτατα από την οικονομική κρίση αλλά και από την πολιτική των μνημονίων. Νομίζω ότι ήταν, όπως σας ξαναείπα προηγουμένως, μια κίνηση ελάχιστου καθήκοντος, και το προβληματικό, αν θέλετε, τουλάχιστον, είναι ότι αυτή η κίνηση δεν βρήκε τη στήριξη του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, και μάλιστα με έναν, θα έλεγε κανείς, περίεργο τρόπο. Δηλαδή, ενώ στην αρχή η Νέα Δημοκρατία είχε πει και ότι θα ψηφίσει το συγκεκριμένο μέτρο, ξαφνικά, μέσα σε μια νύχτα, για λόγους που μπορούμε να συζητήσουμε στη συνέχεια, άλλαξε την απόφασή της και τελικά κατέληξε στο παρόν. Στη συνέχεια, βεβαίως, προσπάθησε η Νέα Δημοκρατία. Να ζητήσω μια ανωτελεία την κατανόησή σας. Γιώργος Παπάς, στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε μία σύλληψη, Γιώργο? Πάνω, ναι, έχουμε σύλληψη του οδηγού του φορτηγού που σκόρπισε το θάνατο σήμερα στο Βερολίνο, στο κέντρο του Βερολίνου, στην Χριστουγεννιάτικη αγορά. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Μια άλλη πληροφορία που υπάρχει είναι ότι υπήρχε και ένας συνοδηγός στο φορτηγό, ο οποίος πρέπει να είναι μεταξύ των νεκρών. Οι 9 επισήμως αυτή τη στιγμή είναι 9 οι νεκροί. Και υπάρχουν τουλάχιστον 50 τραυματίες. Οι τραυματίες είναι αρκετοί από αυτούς σε βαριά κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε σίγουροι πως τα θύματα θα παραμείνουν, ο αριθμός θα παραμείνει στους 9. Η επίθεση έγινε σε κεντρική αγορά του Βερολίνου, κοντά στην... Γιώργο, επειδή δεν κατάλαβα αυτό που είπες στην αρχή, έχουμε νεκρό τον συνοδηγό και σύλληψη του οδηγού? Ναι, έχουμε τη σύλληψη του οδηγού και μεταξύ των νεκρών φέρεται να είναι ο συνοδηγός. Μάλιστα. Το φορτηγό είχε πολωνικά νούμερα κυκλοφορίας, αριθμούς κυκλοφορίας. Είναι μια χριστουγεννιάτικη αγορά στο κέντρο του Βερολίνου, κοντά στην Κεντέχνης Κύρχε, γύρω από την Κεντέχνης Κύρχε στην ουσία, που είναι αυτό η γκρεμισμένη εκκλησία που είναι το σύμβολο, το σήμα κατά τεθέν του πολέμου στο δυτικό Βερολίνο. Είναι, αν θέλεις, και από τις χριστουγεννιάτικες αγορές του Βερολίνου, στην οποία υπάρχει πρόσβαση από μεγάλη οδική αρτηρία για να μπορέσει να φτάσει μέχρι εκεί το φορτηγό. Οι άλλες δεν έχουν τέτοιου είδους δυνατότητα. Το φορτηγό πέρασε 50 μέτρα τουλάχιστον μέσα στην χριστουγεννιάτικη αγορά, παρασέρνοντας μπροστά του όσους βρήκε και σκόρπισε το θάνατο κυριολεκτικά. Επισήμως, ξαναλέω, έχουμε 9 νεκρούς και 50 τραυματίες. Μάλιστα, λοιπόν. Υπάρχουν πληροφορίες για την ταυτότητα των δραστών? Όχι, δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ταυτότητα των δραστών. Η αστυνομία πάντως ξεκινάει από το ενδεχόμενο ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, ότι δεν πρόκειται για τροχαίο δυστύχημα, αλλά πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνει αυτή τη στιγμή η αστυνομία. Αυτή τη στιγμή μιλάει ο Δήμαρχος του Βερολίνου, ο
κυβερνήτης δήμαρχος του Βερολίνου. Σε λίγο περιμένουμε δηλώσεις και από τον Υπουργό Εσωτερικών της κυβέρνησης, που είναι υπεύθυνος για τα θέματα τάξης και ασφάλειας. Περιμένουμε από εκεί να μάθουμε κάποιες πληροφορίες ενδεχομένως περισσότερα. Ξαναλέω, τα τελευταία νούμερα είναι 9 οι νεκροί, τουλάχιστον 9 οι νεκροί και 50 οι τραυματίες. Θα είχε ένα ενδιαφέρον, Γιώργο, εφόσον μπορείς, ένα ρεπορτάζ για την ταυτότητα επίσης των τραυματιών και στην περίπτωση Φυσικά. Του Βερολίνου. Φυσικά. Περιμένουμε να μας διακόψεις στην διάρκεια της εκπομπής αυτής. Να σε ευχαριστήσω για την άμεση πληροφόρηση. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, επανέρχομαι στο θέμα του ΦΠΑ, το οποίο συζητείται απόψε και αναμένουμε την ψηφοφορία στις 2 τα μεσάνυχτα. Η επιλογή των νησιών τα οποία έγιναν, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Δωδεκάνησος, πλην της Ρόδου και της Καρπάθου, έγινε σε ποια λογική? Είχαμε αντίδραση ήδη νωρίς το μεσημέρι, φαντάζομαι τη γνωρίζετε, από τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη στην Ρόδο, για το γεγονός ότι μένει εκτός το συγκεκριμένο νησί. Εντάξει, μιλάμε κατά κύριο λόγο για νησιά τα οποία έχουν υποστεί το βάρος της προσφυγικής κρίσης. Mm-hmm. Μιλάμε για νησιά τα οποία έχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την οικονομική δραστηριότητα εξαιτίας της μείωσης της τουριστικής κίνησης, και τα οποία θεωρήσαμε ότι θα ήταν αναγκαίο να μην επιβαρυνθούν με τον επιπλέον ΦΠΑ, ο οποίος προβλεπόταν στη συμφωνία του Αυγούστου του 2015 για μετά την 1η-1η του 2017. Από εκεί και πέρα, η επιλογή η Ρόδος και η Κάρπαθος να μείνουν εκτός έχει να κάνει με το γεγονός ότι μιλάμε για δύο μεγάλα νησιά τα οποία έχουν εξαιρετικά μεγάλη τουριστική κίνηση. Οι οικονομίες τους δεν έχουν επηρεαστεί κατά τον ίδιο τρόπο που έχουν επηρεαστεί οι οικονομίες των υπόλοιπων νησιών. Όχι μεγάλη σπουδαία τουριστική κίνηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό το οποίο θεωρούμε είναι ότι δεν έχουν επηρεαστεί οι οικονομίες τους κατά τον ίδιο τρόπο που επηρεάστηκαν οι οικονομίες των υπόλοιπων νησιών, τα οποία εντάσσονται στο συγκεκριμένο μέτρο ή καλύτερα στην αναστολή του συγκεκριμένου μέτρου για ένα έτος. Με αυτή την έννοια, καταλαβαίνουμε ότι θα έπρεπε, αν ήταν δυνατόν, να μην έχει υποστεί η νησιωτική χώρα την επιβάρυνση αυτή, η οποία είναι μεγάλη και το γνωρίζουμε. Ωστόσο, είπαμε ότι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε εξαρτάται κάθε φορά από τις δημοσιονομικές δυνατότητες τις οποίες έχει η χώρα, και αυτή τη στιγμή οι δημοσιονομικές δυνατότητες είναι αυτές. Αυτό που θα ήθελα εγώ να ρωτήσω είναι, ενώ είχαμε αρχικά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ότι αυτό θα είναι ένα μέτρο το οποίο θα ισχύσει, θα εξαιρεθούν από την αύξηση του ΦΠΑ τα συγκεκριμένα νησιά για όσο διαρκεί η οικονομική κρίση, μαζεύτηκε στον ένα χρόνο η περίοδος. Ναι, θα σας πω γι' αυτό. Κοιτάξτε, μια νομική διάταξη δεν μπορεί να έχει αόριστο χρόνο. Την κάνεις για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για ένα έτος, και στη συνέχεια, αν δούμε ότι η προσφυγική κρίση συνεχίζεται, ότι υπάρχουν δημοσιονομικές δυνατότητες και βεβαίως ότι δεν έχει επανέλθει η οικονομική δραστηριότητα στα συγκεκριμένα νησιά στην προηγούμενη κατάσταση, προφανώς θα περάσουμε σε μια νέα αναστολή. Και να ξέρετε ότι τουλάχιστον επί της ουσίας του θέματος δεν υπάρχει και καμία διαφωνία εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμών αλλά και όλων όσων συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση σε σχέση με το μέτρο αυτό. Ήσασταν τώρα στο Βερολίνο, δεν ήσασταν πρόσφατα? Ναι. Η αίσθησή σας μετά τις συζητήσεις που είχατε με τους εκπροσώπους της γερμανικής κυβέρνησης είναι ότι η διαφωνία τους έχει να κάνει με την ουσία του θέματος, το δημοσιονομικό εκτόπισμα της συγκεκριμένης επιλογής, ή με το γεγονός ότι δεν τους ρωτήσαμε και πήραμε απόφαση μόνοι μας για αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έγινε είναι ότι ενόσο διαρκούσε η διαδικασία για να εκκινήσει η λήψη των βραχυπρόθεσμων μέτρων, υπήρξε μία χώρα η οποία έθεσε ένα ερώτημα στους θεσμούς. Αν και κατά πόσο η συγκεκριμένη κίνηση. Μία μόνο χώρα. Ναι. Είναι δεδομένο αυτό. Ναι. Δηλαδή η Γερμανία. Ναι, αυτό είναι μία χώρα, ενώ η Γερμανία. Ναι. Η Γερμανία έθεσε συγκεκριμένο ερώτημα, όπως δικαιούται με βάση τη διαδικασία η οποία ισχύει, για το αν και κατά πόσο η συγκεκριμένη κίνηση, η συγκεκριμένη επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης συμβαδίζει ή δεν συμβαδίζει με όσα προβλέπει το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Η απάντηση, με βάση τουλάχιστον όσα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από την άτυπη ενημέρωση που έκανε ο ESM την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής ή λίγο αργότερα,
είναι ότι η συγκεκριμένη επιλογή δεν επηρεάζει δημοσιονομικά ούτε το 2016, ούτε το 2017, ούτε το 2018. Υπάρχει ένα ζήτημα. Επίσης, πολλά ζητήματα υπάρχουν, θα τα συζητήσουμε όλα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει δημοσιονομική επίπτωση. Αντιθέτως, δεν θέτει σε κίνδυνο την εξέλιξη του προγράμματος. Άρα και δεν υπάρχει δημοσιονομική ενοχλήθηκαν επίπτωση. Γιατί δεν τους ρωτήσαμε. Κοιτάξτε, αυτή ήταν η ερώτηση. Η διαδικασία δεν ήταν. Γιατί νομίζω ότι κανείς δεν αντιλέγει στην ενίσχυση συνταξιούχων. Βεβαίως θα υπήρχαν διαφορετικές οπτικές. Αντιλέγει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, δεν ακριβώς αντιλέγει. Θα σας πω το εξής. Ξέρετε ποιος διαφωνούσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούσε το 2014. Α, θα σας πω γι' αυτό. Όταν είχε δώσει. Το ξέρετε ότι ήταν με ένα άρθρο. Το ξέρετε ότι ήταν με ένα άρθρο. Και πέραναγε μια ολόκληρη μνημονιακή ρύθμιση εκατοντάδων σελίδων, η οποία θα έπρεπε να ψηφιστεί. Όχι, θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι μέσα σε ένα άρθρο, οπότε δεν το υπερψηφίζω. Εσείς το καταγγείλατε δημοσίως. Και ο κ. Κακλαμπάνης δεν το ψήφισε, αν θυμάμαι καλά. Και διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του Νέα Δημοκρατία. Αφήστε να διατυπώσω το ερώτημα και μετά μπορείτε να απαντήσετε σε οτιδήποτε. Καταρχήν, δεν είναι θέμα ενός άρθρου. Εσείς το είχατε καταγγείλει προεκλογικά τότε, εκείνη την περίοδο, δημοσίως. Δεν ήταν θέμα ότι το δέχομαι, το υπερψηφίζω. Λέγατε ότι αυτό εδώ είναι ψίχουλα και είναι ντροπή, είναι ταπεινωτικό. Αλλά αυτό εδώ έχει καταγραφεί και στον κόσμο και στους συνταξιούχους και τα καταγράφεται τώρα. Κανείς δεν αντιλέγει να ενισχυθούν οι συνταξιούχοι. Η Νέα Δημοκρατία είπε ναι. Όταν δημιουργήθηκε θέμα, όχι μόνο από ένα κράτος, γιατί αν ήταν ένα κράτος, νομίζω ότι θα μπορούσατε να το ξεπεράσετε. Στο Βερολίνο ήσασταν. Ο Πρωθυπουργός με την καγκελάριο Μέρκελ θα μπορούσε να το λύσει σε θέμα παρεξήγηση, άμα ήταν ένα διμερές θέμα. Είναι ένα πιο πολυμερές θέμα. Και δημιουργούνται κάποια ζητήματα. Αν δεν ακολουθεί σωστά τη διαδικασία, και εσείς επικαλεστήκατε νωρίτερα στο θέμα των νησιών τη συμφωνία του Αυγούστου 2015. Η συμφωνία λοιπόν αυτή λέει ότι κανένα δημοσιονομικό μέτρο δεν θα πρέπει να λαμβάνεται από την πλευρά της κυβέρνησης εάν δεν έχει γνωστοποιηθεί και αν δεν έχει εγκριθεί από τους θεσμούς. Αυτό εδώ δεν έχει γίνει. Πολύ περισσότερο όταν το πλεόνασμα που λέτε δεν έχει ολοκληρωθεί. Το χρονικό, η χρονιά δηλαδή, η χρήση του 2016 δεν έχει ολοκληρωθεί. Επομένως υπάρχει ένα ζήτημα. Και το ερώτημά σας ποιο είναι? Το ερώτημά μου είναι ότι ενώ πάτε να κάνετε, να βοηθήσετε το κοινωνικό ένα μέρος των συνταξιούχους και κατά τη γνώμη μου θέλετε να λύσετε ένα πολιτικό πρόβλημα, κ. Τσίπρας, σε σχέση με τις νομοσκοπήσεις, δημιουργείται ένα οικονομικό πρόβλημα το οποίο είναι μεγαλύτερο τελικά από το όφελος. Γιατί η διαπραγμάτευση έχει παγώσει, η αξιολόγηση έχει παγώσει. Εκεί που λέγατε ότι 5 Δεκεμβρίου πάμε να κλείσουμε την αξιολόγηση, πάμε για Μάρτιο, άλλοι λένε για Ιούνιο. Εξαιτίας της συγκεκριμένης κίνησης. Όχι, δεν λέω εξαιτίας της. Αλλά χάνεται. Ναι, το λογικό είναι ότι πλέον δεν υπάρχει αξιοπιστία μεταξύ των δύο πλευρών. Όταν η ελληνική πλευρά. Και θα ήθελα να σας πω, γιατί σας έχει ακούσει. Το δημοσιογραφικό ερώτημα ποιο είναι? Το δημοσιογραφικό ερώτημα είναι ότι ύστερα από μια ενέργεια η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει και μπορεί να βοηθήσει συνταξιούχους, τελικά δημιουργείται ένα μεγαλύτερο πολιτικό και οικονομικό πρόβλημα το οποίο θα κληθούμε να πληρώσουμε αργότερα. Γιατί αν πραγματικά ενδιαφερόσασταν, γιατί δεν. Και αφού όσον είπατε για το 2017-2018, αφήστε. Από 1η Ιανουαρίου σταματάει το ΕΚΑΣ. Και είναι το θέμα της αξιολόγησης. Και δεν είναι το πρόβλημα της αξιολόγησης και κυρίως εμποδίζει το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Μάλιστα. Αυτό αυστηροποιεί τη γραμμή της Ευρώπης και τελικά ο λογαριασμός το ξέρουμε. Αυτή είναι μια πολιτική εκτίμηση την οποία μπορείτε να κάνετε. Δημοσιογραφικό ερώτημα εδώ δεν τέθηκε. Όχι. Εγώ αυτό το οποίο προσπαθώ να σας πω. Γιατί δεν ρωτήσατε εσείς τους θεσμούς, αφού είχατε υποχρέωση? Να σας το θέσω τότε λοιπόν, έτσι το ερώτημα. Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν το δημοσιογραφικό ερώτημα. Ναι. Η συμφωνία του Αυγούστου του 2015 λέει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να παίρνει αποφάσεις οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν δημοσιονομική επίπτωση τέτοια που θα οδηγήσει σε εκτροχιασμό του προγράμματος. Η συγκεκριμένη πολιτική απόφαση την οποία πήρε η κυβέρνηση, κατά την ομολογία όχι της ελληνικής κυβέρνησης αλλά του συνόλου των θεσμών, δεν δημιουργεί πρόβλημα δημοσιονομικό ούτε στο 2016, ούτε στο 2017, ούτε στο 2018. Τότε τα βραχυπρόθεσμα... Σας άφησα να μιλήσετε. Ωραία, λοιπόν, τα βραχυπρόθεσμα μέτρα τότε γιατί ακυρώθηκαν. Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι η γερμανική κυβέρνηση ρώτησε. Η συγκεκριμένη κίνηση επηρεάζει ή δεν επηρεάζει την πορεία του προγράμματος. Και η απάντηση που πήρε από τον ESM είναι ότι η συγκεκριμένη κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης δεν επηρεάζει την δημοσιονομική πορεία του προγράμματος. Δεν έχει καμία δημοσιονομική επίπτωση. Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ακυρώθηκαν, Υπουργέ. Δεν έχουν ακυρωθεί τα βραχυπρόθεσμα. Έχετε κάνει λάθος. Κάνετε λάθος. Διότι αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνετε εδώ, κύριε Παπά, επιτρέψτε μου λίγο γιατί έχει σημασία. Επαναλαμβάνετε εδώ την πολιτική κριτική την οποία κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Και είναι
εξαιρετικά ενδιαφέρον να τη συζητήσουμε. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να δούμε. Η Νέα Δημοκρατία, αλλά και εσείς, διότι εδώ εκφράζεται μια πολιτική γραμμή, η οποία όλο το προηγούμενο διάστημα έχει εκφραστεί. Εντάξει, και ο ελεύθερος τύπος εκφράζει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική παράταξη. Στην κεντροδεξιά παράταξη. Λοιπόν, αντί το σύνολο λοιπόν πολιτικών κομμάτων, θεσμών, εφημερίδων, μέσων μαζικής ενημέρωσης να πούν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια κυριαρχική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Ξέρετε ποιος το είπε αυτό, κυρία Μοιρά? Ο ίδιος ο κύριος Ολάντ. Ο ίδιος ο κύριος Ολάντ βγήκε και είπε ότι η συγκεκριμένη απόφαση ήταν μια κυριαρχική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, την οποία πρέπει επιτέλους να σεβαστούμε. Ο κύριος Τσίπρας γιατί δεν το είπε το 2014, δεν υπήρχε εθνική κυριαρχία? Λοιπόν, σας απαντώ λοιπόν στο ερώτημά σας. Να γυρίσουμε λίγο στο αρχικό, γιατί εγώ δεν πήρα απάντηση. Είπατε προηγουμένως ότι η μοναδική χώρα που διαφώνησε ή που έκανε ερώτηση ήταν η Γερμανική. Να απαντήσει το ερώτημα και αμέσως μετά να θέσει και εσύ. Αυτό δεν είπατε? Η μοναδική χώρα που έθεσε θέμα. Έθεσε ερώτημα. Ωραία. Στην πρώτη ανακοίνωση που βγάζει ο εκπρόσωπος τύπου του Ντάιζερμπλουμ, δεν θυμάμαι το όνομά του. Στο Twitter του, ναι. Λέει ότι οι εξαγγελίες Τσίπρα φαίνεται να μην συμβαδίζουν με τη συμφωνία. Φαίνεται, δεν ήταν σίγουρος. Και υπάρχουν χώρες που συμφωνούν με αυτή την εκτίμηση. Λέει για χώρες. Ναι. Για μία χώρα. Κάποιος λέει ψέματα. Εσείς, ακούστε. Είδατε εσείς η διαδικασία. Δεν είπε τέσσερις χώρες, είπε χώρες. Ακούστε. Ναι. Η διαδικασία την οποία ακολουθεί το Euro Working Group για να εκκινήσει την λήψη των βραχυπρόθεσμων μέτρων λέγεται διαδικασία σιωπή, silence procedure. Αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία σιωπή μπορεί να διακοπεί με δημόσια δήλωση κατά την οποία μία χώρα θέτει ερώτημα στο Euro Working Group αν και κατά πόσο η συγκεκριμένη κίνηση ή οποιαδήποτε κίνηση μπορεί να επηρεάσει ή όχι την πορεία του προγράμματος. Είδατε εσείς κάποια δήλωση από κάποια άλλη χώρα η οποία να έθεσε ερώτημα ευθέως για το αν και κατά πόσο συγκεκριμένο είναι αυτό που λέει ο κύριος Τζανακόπουλε? Σας λέω λοιπόν, ο κύριος, η συγκεκριμένη δήλωση του Eurogroup, του άτυπου οργάνου που διοικεί την Ευρωζώνη, είπε ψέματα προφανώς. Δεν λέει ψέματα, σας λέω ότι εκεί ο κύριος Ντάισελμπλουμ μίλησε ως επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου του ESM. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μην μπλέκουμε στα διαδικαστικά. Εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική κατάσταση. Ποια είναι αυτή? Έχουμε μια κυριαρχική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία δεν επηρεάζει την πορεία του προγράμματος. Αντιθέτως, αποτελεί το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση με δεδομένους τους δημοσιονομικούς περιορισμούς της συμφωνίας. Και την αξιωματική αντιπολίτευση, αντί να στηρίξει τη συγκεκριμένη απόφαση, να προστρέξει να στηρίξει την πιο ακραία και την πιο αυστηρή στάση ενός εκ των δανειστών. Για ποιο λόγο? Διότι επιθυμεί διακάως να αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό φαίνεται με την μεγαλύτερη δυνατή καθαρότητα. Η Νέα Δημοκρατία δεν επιθυμεί αυτή τη στιγμή να έχουμε μια καλή πορεία και μια θετική εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Αντιθέτως, επιθυμεί τον εκτροχιασμό του προγράμματος. Και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τρέχει και συντάσσεται για άλλη μια φορά με τους πιο ακραίους από τους δανειστές. Μοιάζει η Νέα Δημοκρατία σαν να είναι η κυβέρνηση η οποία διαπραγματεύεται με τους δανειστές. Είναι λίγο αντίφαση αυτό που λέτε. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Εσείς διαπραγματεύεστε. Θα κληρονομήσει ένα καθεστώς, θα κληρονομήσει μια κατάσταση που θα είναι μη διαχειρίσιμη. Θα τη χρεώσει βέβαια στους προηγούμενους που θα πει ότι παραλάβαμε καμία όλες οι κυβερνήσεις, όταν αναλαμβάνουν. Να κάνουμε δεν θυμάμαι καμία που να μην το είπε να αυτό. Να κάνουμε μια οργανωμένη συζήτηση. Και να παραλάβαμε να κάνουμε μια οργανωμένη συζήτηση για να δούμε λοιπόν πού βρίσκεται η αξιολόγηση, πού βρίσκεται η ελληνική οικονομία, να δούμε αν θα παραλάβει όποιος παραλάβει μια κατάσταση η οποία θα είναι μη διαχειρίσιμη. Δηλαδή να μπούμε στην ουσία των θεμάτων αντί να συζητάμε για το αν και κατά πόσο έπρεπε ή δεν έπρεπε να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση με τον τρόπο με τον οποίο προχωρήσαμε. Σας λέω ότι η ίδια η γαλλική κυβέρνηση δια του Προέδρου της βγήκε και υποστήριξε. Για το απερχόμενο πρόεδρο της, κύριε Τζανακόπουλε. Απερχόμενος είναι εν ενεργεία πρόεδρος της γαλλικής κυβέρνησης. Οι σχετισμοί στην Ευρώπη αλλάζουν, κύριε Τζανακόπουλε. Πρέπει να τα λαμβάνουν και αυτά υπόψη. Να τα λαμβάνουν είναι όλα υπόψη. Επομένως, λοιπόν, αυτό το οποίο ζητάτε είναι η ελληνική κυβέρνηση να υποτάσσεται κάθε φορά στους πιο σκληρούς εκ των δανειστών, να τους κάνει όλα αυτό. Τα χατήρια κατά τον τρόπο τον οποίο εσείς θεωρείτε πρέποντα. Όχι, και γι' αυτό το λόγο να περιμένει κάποια στιγμή πότε θα μας κάνουν δώρα. Άρα, οι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, αυτή δεν είναι η πολιτική γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης. Η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει το πρόγραμμα, πετυχαίνει ένα δύσκολο πρόγραμμα, πετυχαίνει τους στόχους. Για πρώτη φορά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου όχι απλώς πετυχαίνουμε τους στόχους, αλλά υπεραποδίδουν τα έσοδα και αυτή η προσπάθεια οδηγεί
και στη δυνατότητά της, χωρίς κίνδυνο, να μπορέσει να αναδιανύμει τους πόρους τους οποίους έχει στη διάθεσή της. Αν σας καταλαβαίνω καλά, αν σας ερμηνεύω καλά σε αυτό το οποίο λέτε, η διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος με την μη ενημέρωση των θεσμών ως προς την πρόθεσή σας να προχωρήσετε σε αυτά τα μέτρα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Έχει να κάνει με τη δημιουργία τελεσμένων. Ως προς την πρόθεσή μας, ως προς την πρόθεσή μας, υπήρξε ενημέρωση των θεσμών. Οι θεσμοί γνώριζαν ότι επιθυμούμε την υπεραπόδοση των εισόδων να την αναδιανύμουμε με κοινωνικό τρόπο. Από εκεί και πέρα δεν υπήρξε συζήτηση για τις λεπτομέρειες των αποφάσεων τις οποίες τελικώς πήραμε και τις οποίες ψηφίσαμε. Το παραδείχθηκε και ο Μαργαρίτης. Το παραδείχθηκε και ο Σας ξαναλέω. Ενημέρωσε για τις προθέσεις, από εκεί και πέρα δεν ενημέρωσε σε ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους, τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο έδρασε η ελληνική κυβέρνηση είναι απολύτως εντός προγράμματος, είναι απολύτως δικαίωμα της ελληνικής κυβέρνησης να κάνει όλα όσα έκανε και αυτό σας λέω ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αποτυπώνεται μάλλον, και στην αξιολόγηση που, που έχουν κάνει οι θεσμοί για το συγκεκριμένο μέτρο, παρά την αυστηρή γλώσσα, σας λέω ότι ως προς το αποτέλεσμα δίνει την νομική και τεχνική δυνατότητα στο Euro Working Group, είτε αύριο είτε αργότερα, ανάλογα πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις, εγώ δεν θέλω να προεξοφλήσω τίποτα, να ξεπαγώσει τα βραχυπρόθεσμα μέσα σε χρέωση. Εκ των υστέρων θεωρείτε ότι αν είχε γίνει διαφορετικός χειρισμός, θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί τριγμοί οι οποίοι ενδεχομένως σχετίζονται με την αξιολόγηση? Θα σας πω κάτι. Το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, η Γερμανική Κυβέρνηση για την ακρίβεια, είναι πάντοτε περισσότερο αυστηρή από όσο είναι οι υπόλοιπες κυβερνήσεις ή ακόμα και οι ίδιοι οι θεσμοί. Να σας θυμίσω ότι όταν έκλεινε η πρώτη αξιολόγηση και τυπικά και ήμασταν έτοιμοι να... ήταν έτοιμη να εκταμιευθεί η τελευταία δόση της πρώτης αξιολόγησης, η γερμανική κυβέρνηση είχε βάλει θέμα για το γεγονός ότι δεν είχαμε δώσει την λίστα των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έπρεπε να πληρωθούν το Σεπτέμβριο, διότι δεν ήταν τεχνικά δυνατό να έχουμε αυτή τη λίστα στα χέρια μας, καθώς ήταν υπηρεσιακό ζήτημα το οποίο θα ελυνόταν μετά από 2-3 μέρες. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τέθηκε τότε θέμα να σπάσει η δόση στα 2. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, τα θυμάστε καλά, είναι και πρόσφατα όλα αυτά. Επομένως, αυτό το οποίο προσπαθώ να σας πω είναι ότι η γερμανική κυβέρνηση δείχνει μερικές φορές έναν υπερβάλλοντα ζήλο και μια υπέρμετρη αυστηρότητα σε ό,τι αφορά το, ακόμα και το γράμμα, έτσι όπως εκείνη το ερμηνεύει, της συμφωνίας μεταξύ των δανειστών και της Ελλάδας. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Είναι πιο σοβαρό. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Δεν ήταν το ίδιο αυστηρή. Θα σας πω. Είναι η πιο αυστηρή. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ήταν και η μοναδική χώρα η οποία έθεσε το συγκεκριμένο ερώτημα. Το συγκεκριμένο ερώτημα απαντήθηκε. Απαντήθηκε με τρόπο που δίνει τη δυνατότητα για ξεπάγωμα των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος και νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε πάρα πολύ θετικές εξελίξεις. Σας ξαναλέω, δεν θέλω να προεξοφλήσω το αποτέλεσμα του αυριανού Euro Working Group. Θα γίνει μια συζήτηση, θα εξηγήσουμε τις θέσεις μας, θα ακουστούν οι διαφορετικές απόψεις στο βαθμό που υπάρχουν και από εκεί και πέρα θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη. Πριν σας δώσω το λόγο, να σας πω το εξής. Θα προτιμούσα να κλείνουμε τα κεφάλαια τα οποία. Ωραία, για το θέμα τη γερμανική κυβέρνηση. Πριν πάμε σε άλλα ζητήματα. Η γερμανική κυβέρνηση δεν ήταν το ίδιο αυστηρή, για παράδειγμα. Να το πω λίγο λαϊκά, έκανε γαργάρα και το έλλειμμα της Ιταλίας και το έλλειμμα της Γαλλίας και τα ελλείμματα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Θα μου πείτε εκεί ήταν παραμονές εκλογών στην Ισπανία και δεν ήθελε να θίξει τον εκλεκτό του κύριο Σόιμπλε, τον Ραχόι. Ωστόσο, θέλω να πω ότι μήπως υπάρχει ένα πρόβλημα με την ελληνική κυβέρνηση. Η Γερμανία δηλαδή, οι γερμανικές οικονομικές και πολιτικές ελίτ βλέπουν την Ελλάδα σαν το κακό παιδί, σαν τον αποδιοπομπαίο τράγο, σαν ένα βαρύδι για την Ευρωζώνη. Δεν θυμούνται και την περσινή περίοδο, έτσι, όπου φτάσαμε στο παραένα της μετοπικής σύγκρουσης και ρήξης. Και αυτό το κλίμα δυσπιστίας που υπάρχει, για να μην πω καχυποψίας, εμφανίζεται κάθε φορά και κατασκευάζονται και προβλήματα, ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν. Δεν θα συμφωνήσω, κύριο Παπά, ότι η γερμανική κυβέρνηση έχει διαφορετική αντίδραση απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Μπορούμε να κάνουμε μια πάρα πολύ αναλυτική συζήτηση σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό. Σας λέω ότι η προσήλωση της γερμανικής κυβέρνησης στην σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία είναι τέτοια που αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει μια κατάσταση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης αντίδρασης
η οποία φάνηκε εξάλλου και από τις δηλώσεις του κυρίου Ρέντσι κατά τη διάρκεια του Ιταλικού δημοψηφίσματος. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τις επιθέσεις που είχε εξαπολύσει στην διάρκεια του δημοψηφίσματος που έγινε στην Ιταλία. Σας λέω λοιπόν ότι είναι αυτή η πολιτική τους αντίληψη. Είναι αυτή η πολιτική τους θέση για το πώς πρέπει να κινηθεί η οικονομία στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη κλπ. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τη συγκεκριμένη αντίληψη, διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικές θέσεις, διαφορετικές προοπτικές για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία. Εγώ πάντως αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι παρά την κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε και η οποία σιγά σιγά έχει αρχίσει να εξομαλύνεται μετά και την απόφαση των θεσμών, θα δείτε ότι θα μπούμε σε μια πορεία όπου οι διαπραγματεύσεις θα επανέλθουν σε μια κατάσταση τέτοια που δεν θα επηρεάσουν το τελικό χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουν θέσει τόσο οι θεσμοί όσο και η ελληνική κυβέρνηση. Πάντως η λογική των συγκρούσεων και μάλιστα συγκρούσεων για ζητήματα όπως το θέμα το πώς αν ενημερώσατε σωστά, αν διαδικαστικά χειριστήκατε σωστά ή όχι το θέμα, δημιουργεί και ουσιαστικά προβλήματα. Και κυρίως, για να συνεχίσω το ερώτημα του Τάσου, βάζει βούτυρο στο ψωμί των ακραίων φωνών της Ευρώπης. Γιατί η εικόνα που φαίνεται στην Ελλάδα είναι ότι κάνει ότι περίπου του κεφαλιού της, ότι ουσιαστικά, γιατί και αυτοί έχουν, δανείζονται, δίνουν τα δάνειά τους ή εν πάση περιπτώσει δίνουν λόγο στους πολίτες τους, και έτσι ουσιαστικά δημιουργείται μια εικόνα η οποία επαναφέρει στο προσκήνιο αρνητικές καταστάσεις για την Ελλάδα. Από την αντίδραση των αγορών, που είδαμε ότι πόσο άσχημα κινήθηκαν και τα επιτόκια και το χρηματιστήριο και η διεθνής οίκη στις εκτιμήσεις τους για την πορεία της οικονομίας, έως ό,τι αφορά τις γεωπολιτικές ή τις ευρωπαϊκές συμμαχίες. Γιατί εσείς μπορείτε να λέτε απ' έξω ότι μάλλον είναι θέμα της Γερμανίας. Δεν το άκουσα στις επαφές που είχε ο κ. Τσίπρας να το λέει στην κυρία Μέρκελ, τουλάχιστον on camera, ή αν θα ήταν ένα απλώς διμερές θέμα. Αλλά βλέπω, υπήρχαν ανακοινώσεις του ESM, ανακοινώση του Eurogroup, είτε με το tweet, είτε με το ουσιαστικό, είτε με τη δήλωση του Dijsselbloem. Αυτά εδώ δημιουργούν μια ευρύτερη ανησυχία και τελικά λειτουργούν υπέρ των ακραίων φωνών που θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι μια χαμένη υπόθεση και να δούμε τι θα κάνουν. Η Ελλάδα είναι μια χαμένη υπόθεση κατά τη γνώμη σας στη στιγμή που υπεραποδίδει στα έσοδα. Δεν το λέω αυτό. Λέω ότι θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω, γιατί σας αφήνω να μιλάτε, δεν θέτετε ερωτήματα, κάνετε την πολιτική σας ανάλυση. Απολύτως. Είμαι δημοσιογράφη, είμαι διευθυντής εφημερίδας. Έχω το δικαίωμα να κάνω το σχόλιο. Καταλαβαίνω. Απλά να θέσετε και ένα ερώτημα για να μπορέσουμε να κάνουμε συζήτηση. Σας έθεσα το ερώτημα λοιπόν. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο θέσατε. Έθεσα το ερώτημα εάν τελικά με αυτή τη λογική των τυφλών ή των συγκρούσεων χωρίς πρόγραμμα. Γιατί άλλα λέμε στην Αθήνα, 13η σύνταξη, εφάπαξ κλπ. Τελικά, μήπως βάζετε νερό στο μήλο των ακραίων φωνών, για να το θέσω πιο απλά. Θα σας πω με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι αυτό εξαρτάται από το που επιλέγει κανένας να εστιάσει. Επιλέγει να εστιάσει στο ερώτημα που έθεσε το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών ή στην πλειάδα δηλώσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής από επιτρόπους, από Ευρωπαίους αξιωματούχους, από τον κύριο Μοσκοβισή, από τον κύριο Σαπένα, από τον κύριο Ολάντ, από τον κύριο Πιτέλα. Το θέσατε από στη Συνόδου Κορυφής. Τέθηκε στη Σύνοδο Κορυφής το θέμα του. Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Αφήστε με να σας απαντήσω σε αυτό το οποίο με ρωτάτε. Μία ανωτελεία, δευτερόλεπτα. Ανέλαβε την ευθύνη το Ισλαμικό κράτος για την επίθεση στο Βερολίνο. Είναι επίσημο, το δίνουν και οι γερμανικές αρχές, όπως με ενημερώνουν από το Control. Ο λόγος και πάλι σε εσάς. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι εξαρτάται από το που επιλέγει κανένας να εστιάσει. Αυτή τη στιγμή το κλίμα που επικρατεί στην Ευρώπη είναι ένα κλίμα στήριξης των προσπαθειών που κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Είναι ένα κλίμα θετικό σε ό,τι αφορά την πορεία της ελληνικής οικονομίας, είναι ένα κλίμα θετικό σε ό,τι αφορά την δυνατότητά μας να κλείσουμε την αξιολόγηση το δυνατόν συντομότερα. Το προβληματικό είναι ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, αλλά και δημοσιογραφικοί όμιλοι, οι οποίοι επιλέγουν διαρκώς να εστιάζουν στις δηλώσεις των πιο σκληρών εκ των δανειστών, δημιουργώντας μάλιστα ένα κλίμα το οποίο είναι διαστρεβλωτικό της πραγματικότητας. Αυτό είναι επικοινωνιακό όμως, δεν είναι ουσιαστικό. Απολύτως είναι επικοινωνιακό. Σας λέω λοιπόν ότι κατά τον ίδιο τρόπο που φώναζαν
για καιρό ότι δεν πρόκειται να κλείσει πρώτη αξιολόγηση, ότι θα πέσει η κυβέρνηση, ότι η ελληνική οικονομία καταστρέφεται, ότι υπάρχουν, ότι τα πράγματα πηγαίνουν διαρκώς από το κακό στο χειρότερο. Και τελικά διαψεύστηκαν επανειλημμένα κατ' εξακολούθηση, κατά τον ίδιο τρόπο αυτές οι φωνές της καταστροφολογίας, της κινδυνολογίας, του μη σεβασμού στις προσπάθειες που κάνει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας για να ανταπεξέλθει στα πραγματικά πολύ μεγάλα βάρη της κρίσης, και αυτή τη φορά θα πέσουν στο κενό. Ναι, αλλά ξέρετε, κύριε Τζανακόπουλο, ότι το δημόσιο συμφέρον και το λεγόμενο εθνικό συμφέρον είναι πολύ ελαστικές έννοιες. Αλλιώς το αντιλαμβάνεται αυτός που είναι στη Νέα Δημοκρατία, αλλιώς το αντιλαμβάνεται αυτός που είναι. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο υπάρχει λοιπόν, πολιτική σύγκρουση και η δημοκρατία. Ακριβώς. Άρα δηλαδή εκεί που θα χαίρεστε. Για να παίρνει το δημόσιο συμφέρον τον πολιτικό χαρακτήρα. Εκεί που χαίρεστε εσείς, λυπάται ο άλλος. Με συγχωρείτε, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα για τα οποία θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει μια συνολική συμφωνία. Ναι, για παράδειγμα, για το γεγονός ότι πρέπει να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση χωρίς νέα μέτρα, τα οποία ζητά το ΔΝΤ. Πάμε σε αυτό. Και το ερώτημα που τίθεται. Ένα τελευταίο ερώτημα που θέλω να θέσω και εγώ για τη Γερμανία. Δίνει, λοιπόν, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Δίνει αυτή τη στιγμή έναν πολιτικό αγώνα, έναν διαπραγματευτικό αγώνα. Να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση χωρίς νέα μέτρα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Νέα Δημοκρατία, όπως και αν ορίζει κανείς το δημόσιο συμφέρον, θα πρέπει να τοποθετηθεί για το αν και κατά πόσο θεωρεί ότι είναι ορθή η μάχη που δίνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση ή όχι. Όπως και να ορίζει κανείς το δημόσιο συμφέρον, δεν μπορεί να αποδεχθεί, κατά τη γνώμη μου, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια νέα επιβάρυνση και μάλιστα για το 2019. Το ερώτημα λοιπόν. Ο κ. Μητσοτάκης στην Ουάσιγκτον Πόστ είπε για μείωση πρωτογενών πλεονασμάτων από 19 με τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις από αυτές που εισηγείται το ΔΝΤ. Να μας απαντήσει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης ευθέως, αφού είπε πέρσι στην Ουάσιγκτον Πόστ αυτά τα οποία λέτε και πράγματι τα είπε. Μίλησε. Αλλά και εσείς λέγατε για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Περιμένετε λίγο. Να ολοκληρώσει. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι συμφωνεί με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είπε ότι η αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτελεί ιδεολειπτική αιμονή της αριστεράς. Είπε μια σειρά από πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ τα αφήνω αυτά, διότι αυτά έχουν να κάνουν με τη σύγκρουση αριστεράς δεξιάς. Έχουν να κάνουν με τη σύγκρουση μιας αριστερής πολιτικής αντίληψης και μιας φιλελεύθερης πολιτικής αντίληψης. Αυτά βεβαίως να ακούγονται, ο λαός ακούει, κρίνει, συγκρίνει προγράμματα, συγκρίνει πολιτικές. Εγώ αυτό το οποίο ρωτώ είναι αν ο κύριος Μητσοτάκης συμφωνεί ή δεν συμφωνεί με την προσπάθεια που κάνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση να μην υπάρξουν εκ νέου μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Όπως ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν μιλάω αυτή τη στιγμή για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Δεν μιλάω για τις ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Δεν μιλάω για το μείγμα πολιτικής των δημοσιονομικών μέτρων. Μιλάω για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Να μιλήσουμε το 4,2 δισεκατομμύρια ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το 2019. Η Νέα Δημοκρατία τι λέει ως προς τον αγώνα που δίνει αυτή τη στιγμή. Για ποιο λόγο ζητάει, Υπουργέ, τα 4,2 δισεκατομμύρια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Γιατί ενδεχομένως. Γιατί διαφωνεί με τις προβλέψεις της Κομισιόν, του ESM, αλλά και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν υπάρχει διαφωνία. Είδατε την προηγούμενη εβδομάδα μετά το άρθρο των κυρίων Τόμψεν και Όψφελντ, ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν ο ESM. Ήταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οι οποίοι απάντησαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι αυτά τα οποία μας λέτε, κύριε Τόμψεν, ακούστε. Αφού τους έχετε συμμάχους, Υπουργέ, τότε η αξιολόγηση θα πρέπει να ήταν ζήτημα μιας εβδομάδας. Είπε και ο κύριος Ντομπρόφσκης στην συνέντευξη που παρουσιάστηκε την προηγούμενη. Στην συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή της Κυριακής, ότι κανονικά οι διαφορές αυτές είναι τέτοιες που θα μπορούσαν να γεφυρωθούν πάρα πολύ γρήγορα. Ωστόσο, υπάρχει ο σκόπελος της στάσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εδώ δεν μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο αφορά την Ελλάδα ή στη σχέση της με τους δανειστές. Εδώ μιλάμε για μια πλανητικού χαρακτήρα απόφαση. Αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συνεχίσει ή δεν θα συνεχίσει να συμμετέχει στα προγράμματα των χωρών της Ευρωζώνης. Εδώ το να εστιάζουμε για αντιπολιτευτικούς λόγους, μικροκομματικούς λόγους, την συζήτηση στην πιθανή ευθύνη της κυβέρνησης για το αν και κατά πόσο δεν κλείνει η αξιολόγηση επειδή το ΔΝΤ ζητάει και το ζητάει, είναι εντελώς διαστρεβλωτικό της πραγματικότητας. Δεν έχει καμία σχέση με όσα τεκταίνονται αυτή τη στιγμή στο σύνολο των οικονομιών του δυτικού κόσμου. Είναι ρεαλιστικό, κύριε Υπουργέ, να συζητάμε στην παρούσα φάση και πριν τη διενέργεια των γερμανικών εκλογών την απομάκρυνση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από το πρόγραμμα? Δεν συζητάμε αυτό. Εμείς αυτό το οποίο συζητάμε είναι
τον τρόπο με τον οποίο θα βρεθεί ένα νέο σημείο ισορροπίας, ένα συμβιβασμός, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης χωρίς νέα μέτρα. Και ακριβώς αυτό άρα είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το θέλουμε. Χωρίς τα μέτρα. Λέω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο... Αν θέλετε τι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σας θυμίζω ότι έμεινε στο πρόγραμμα και κατά τη διάρκεια της πρώτης αξιολόγησης, παρά το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν υπέκυψε όπως ζήταγε τότε η Νέα Δημοκρατία για να υπογράψουμε άρον-άρον στις απαιτήσεις του για 3,6 δις μέτρα το 2018. Αντιθέτως, βρέθηκε ένας συμβιβασμός ο οποίος δεν λέει κανείς ότι είναι εύκολος. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι επώδυνο. Πάντως, πρόκειται για το δημοσιονομικό φρένο. Επειδή μπλεκόμαστε. Πρέπει να υπολογίσετε. Εγώ δεν μπλέκομαι καθόλου. Επειδή μπλεκόμαστε. Ναι, μπλέκεται πάρα πολύ τεχνικά την κουβέντα. Γιατί και εγώ βεβαίως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προτείνει 1,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτό, εσείς θέλετε, αυτό χωρίς. Ενώ θα μπορούσατε να μπείτε σε αυτή την άποψη και να την ακολουθήσετε, εσείς θέλετε την ευρωπαϊκή γραμμή του 3,5%. Επειδή είπατε νωρίτερα κάτι για τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό από πού σας προκύπτει. Προκύπτει από τα έγγραφα τα οποία έχετε υπογράψει. Ποια είναι τα έγγραφα? Το ανακοινωθέν του Eurogroup που υπέγραψε ο κύριος Τσακαλώτος στις 5 Δεκεμβρίου, όπου δεν έκλεισε, έλεγε ότι θα υπάρχει, συμφωνήθηκε η διατήρηση του 3,5% πέραν του 18 για μεσοπρόθεσμη βάση. Ενδεχομένως, αυτά είναι τα ελληνικά, αυτά είναι και, στο αγγλικό, μπορώ να το μεταφράσω. Ναι. Σε μεσοπρόθεσμη βάση. Ακόμα... Δεν μιλάτε για το προηγούμενο έγγραφο που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά μπορώ να σας πω όμως το άλλο το έγγραφο που έγραψε. Ξέρετε στα τι λέει το σενάριο Β και το σενάριο Γ του εγγράφου που έπεσε στα χέρια σας. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για σενάρια Β και σενάρια Γ. Εμένα με αρέσει να κοιτάζω το σενάριο Α, το οποίο είναι πιο καλό. Αλλά όταν η κυβέρνηση έχει πανηγυρίσει και θεωρείται εθνική επιτυχία την ελάφρυνση του χρέους κατά 22 μονάδες μέχρι το 2060, που θα κλιμακωθεί μετά το 2040. Και αυτή η ελάφρυνση του χρέους βασίζεται στην παραδοχή ότι από το 2018 και για 10 χρόνια θα υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα 3%. Από 10 χρόνια από πού σας προέκυψε? Δείτε το έγγραφο λοιπόν, του ESM. Ακούστε. Γι' αυτό σας λέω ότι επειδή έχετε υπογράψει μάλλον μέτρα, πρόσθετα μέτρα, χωρίς να το έχετε αντιληφθεί, και γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει. Άρα το ερώτημα είναι, αν έχουν υπογράψει η ερώτηση αυτά τα μέτρα. Είναι ότι επειδή ακριβώς έχει παγιδευτεί η κυβέρνηση στην επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5%, έχει υπογράψει πολλές δεσμεύσεις χωρίς μεγάλα ωφέλη. Και γι' αυτό βλέπουμε τις σκιαμαχίες τις τελευταίες ημέρες. Θα περίμενε κανείς. Αφήστε με, κύριε Παπά. Αφήστε με, γιατί έχει σημασία. Έχει σημασία να ξεκαθαρίζουμε μερικά πράγματα. Διότι φαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η συζήτηση, που πετάγονται αριθμοί από εδώ, υποτιθέμενες δεσμεύσεις από εκεί, στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνει είναι να απλώνει ένα σκοτάδι, μία ομίχλη, όπου στο τέλος κανένας δεν καταλαβαίνει τίποτα. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία δέσμευση για 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα μέχρι το 2018 και από εκεί και πέρα το πρόγραμμα προβλέπει ότι θα συζητηθούν τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, τα οποία αν πάρθουν θα συμπαρασύρουν προς τα κάτω και τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα δουλεύει με την παραδοχή, η οποία είναι υποαίρεση ότι δεν έχουν πάρθει ακόμα τα μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Όταν λοιπόν ξεκινήσει η συζήτηση για αυτά τα ζητήματα, θα ξεκινήσει και η συζήτηση για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ένα κρατούμενο είναι αυτό. Θα γίνει τέλεια 18, σύμφωνα με την δική σας απόφαση. Ότι τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα θα συζητηθούν τέλεια 18. Αφήστε να δούμε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο συζητείται αυτή τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης, είναι: πιάνει η Ελλάδα τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2018 σύμφωνα με τις προβλέψεις των δανειστών της? Και υπάρχουν τρεις θεσμοί οι οποίοι λένε ότι ναι, πιάνει 3,5% χωρίς να χρειαστούν νέα μέτρα. Δεν μιλάμε για το δημοσιονομικό κενό των 200 εκατομμυρίων το οποίο έχει προκύψει και το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολα γεμφυρώσιμο. Πιάνει λοιπόν τους στόχους η Ελλάδα το 2018. Σας ξαναλέω, ESM, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Κομισιόν συμφωνούν σε αυτό. Και από την άλλη μεριά υπάρχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο λέει ότι με τα μέτρα τα οποία έχετε πάρει τώρα και σύμφωνα με τις προβλέψεις μου, δεν μπορείτε να πιάσετε 3,5% το 2018, αντιθέτως θα πιάσετε 1,5%. Αυτό δημιουργεί ένα δημοσιονομικό κενό της τάξης του 2%. Γι' αυτό το λόγο, στην πρώτη αξιολόγηση, για να υπάρξει μια πρόσθετη εγγύηση
προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, περάσαμε το δημοσιονομικό, την ρύθμιση για το δημοσιονομικό φρένο. Έτσι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε καλώς, δεν βάζω κόλλημα για το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Κλείσαμε την πρώτη αξιολόγηση και όλα πήγαν έτσι όπως δεν θεωρούσε ότι θα πάνε η Νέα Δημοκρατία τότε, που κινδυνολογούσε, ναι, καταστροφολογούσε. Άρα, κατά τον ίδιο τρόπο. Αφήστε με να τελειώσω, αφήστε με να τελειώσω για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Που κινδυνολογούσε και καταστροφολογούσε ότι η χώρα πηγαίνει στα βράχια, πηγαίνει στον κρεμό κτλ. Αυτή τη στιγμή, αφήστε με να σας πω. Λοιπόν, το 2019 το Δούνουτου λέει ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις μου, δεν μπορείτε να πιάσετε το 3,5% το οποίο προβλέπετε αυτή τη στιγμή από το πρόγραμμα. Επομένως λέω, είτε θα πάμε σε πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 1,5%, άρα θα συζητήσουμε τώρα για τη ρύθμιση του χρέους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, είτε αν δεν συζητήσουμε τώρα για μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, θα αποδεχθώ το 3,5% το οποίο λένε οι Ευρωπαίοι. Ωστόσο, για να το αποδεχθώ, θα πρέπει να βγαίνουν και οι δικές μου προβλέψεις. Οι καταστροφολογικές προβλέψεις, τις οποίες κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι οποίες, να θυμίσω, ότι έχουν πέσει όλες έξω την τελευταία διετία τουλάχιστον. Για να μην μιλήσουμε για τις παλιότερες προβλέψεις του, που ήταν εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα. Για σας αυτό είναι μια λοιπόν γραμμή. Άρα λοιπόν σας λέω ότι αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να βρεθεί ένας πολιτικός συμβιβασμός, μια ισορροπία, η οποία θα οδηγήσει στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης χωρίς τα μέτρα τα οποία προτείνει το Πολιτικό Νομισματικό Ταμείο. Και το ερώτημα που τίθεται σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις είναι αν υποστηρίζουν αυτή την πολιτική και διαπραγματευτική γραμμή που έχει η κυβέρνηση ή θεωρούν ότι θα πρέπει να κλείσουν τη δεύτερη αξιολόγηση, θα πρέπει να κλείσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση, αλλά αν το θεωρούν πρέπει να το πουν. Να κλείσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση παίρνοντας τα μέτρα τα οποία ζητά το Δημήτρη. Υπουργέ, πριν έρθουμε σε αυτές τις δυνάμεις τις οποίες αναφέρεστε. Πριν έρθουμε σε αυτές τις δυνάμεις τις οποίες αναφέρεστε, για να μείνουμε λίγο στην πολιτική λύση του ζητήματος στην οποία αναφερθήκατε. Μετά και το πρόσφατο ταξίδι σας στο Βερολίνο, θεωρείτε ότι είναι εφικτή μια πολιτική λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα? Σας λέω ότι είναι εφικτός ένας πολιτικός συμβιβασμός, ο οποίος μπορεί να γίνει και να οδηγήσει στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Αν σας διαβάζω καλά, αν σας μεταφράζω καλά, έχει να κάνει με το ότι δεχόμαστε το Δουνουτού από τη στιγμή που δεν επιμείνει σε δημοσιονομικά μετά το 2018. Σε κάθε άλλη περίπτωση αυτό είναι κόκκινη γραμμή για σας? Εμείς δεν μπορούμε να αποδεχθούμε σε καμία περίπτωση και το έχουμε δηλώσει σε όλους τους τόνους. Δεν σας το λέω εγώ τώρα, δεν είναι είδηση αυτό. Το έχει πει ο Υπουργός Οικονομικών, το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Σε όλους τους τόνους και με κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθούμε μέτρα τα οποία θα αφορούν την περίοδο μετά τη λήξη του προγράμματος. Αυτό είναι δεδομένο. Σας λέω ότι υπάρχει υπάρχουν οι θεσμοί, αυτό το ερώτημα συμμετοχή του ακολουθεί, αυτό το ερώτημα με μέτρα δημοσιονομικά μετά το 2018. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σας λέω λοιπόν ότι με βάση το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με βάση τις δηλώσεις των Επιτρόπων, με βάση τις δηλώσεις όλων όσων εμπλέκονται στην διαπραγμάτευση για το ελληνικό ζήτημα, δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι οδηγούμαστε σε μια κατάσταση ρήξης. Σας ξαναλέω ότι τουλάχιστον έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, θα περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις των επόμενων ημερών σε ό,τι αφορά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, για να έχουμε και μια πιο καθαρή εικόνα, διότι εγώ δεν θέλω να προεξοφλήσω εδώ. Δεν θέλω εγώ εδώ να προεξοφλήσω θετικές εξελίξεις κλπ. Αυτά μένουν να τα δούμε. Και να δούμε ποιος θα δικαιωθεί και ποιος δεν θα δικαιωθεί. Σας λέγω λοιπόν ότι κατά την εκτίμησή μου θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στο επόμενο διάστημα και έχει προκύψει από το γενικό κλίμα ότι υπάρχει δυνατότητα ενός συμβιβασμού, ενός σημείου ισορροπίας, ο οποίος θα ευνοεί όλες τις πλευρές ή, εν πάση περιπτώσει, θα λύνει μια δύσκολη εξίσωση που έχουμε αυτή τη στιγμή επειδή μπροστά μας. Επειδή δεν υπάρχει κανείς σοβαρός οικονομολόγος στον κόσμο, σε όποια σχολή σκέψη και να ανήκει, που να πιστεύει ότι μπορεί μια χώρα να πιάσει 3,5% πλεονάσματα σε βάθος δεκαετίας, δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο τέτοιας χώρας. Ούτε εγώ συμφωνώ. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Μόνο η Νορβηγία ίσως, αλλά αυτή έχει πετρέλαιο. Αλλά ποιος έχει συμφωνήσει για πρωτογενή πλεονάσματα? Σημαίνει ότι το γεγονός ότι υπάρχει μια συμφωνία που προβλέπει απίθανα πράγματα, δεν συνεπάγεται ότι αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να αναθεωρηθεί κάτω από το βάρος των συνθήκων και της πραγματικότητας. Άλλωστε, οι συμφωνίες, παρότι ακούμε το γνωστό αφήγημα ότι είναι ιερές, βλέπουμε πόσες συμφωνίες έχουν παραβιαστεί στην Ευρώπη και από τους ίδιους, έτσι, που τις έχουν υπογράψει. Ωστόσο,
Κατά την ταπεινή μου γνώμη, η κυβέρνηση πρέπει να σπεύσει να κλείσει την αξιολόγηση πριν από τις γαλλικές εκλογές, γιατί εκεί θα έχουμε σίγουρα Φιγιόν. Πιο δεξιά δεν γίνεται. Φιγιόν, ο Σόιμπλε μπροστά στο Φιγιόν θα φαίνεται ριζοσπάστης. Και δεν θα υπάρχει και Μοσκόβηση. Εγώ δεν θέλω να μπω σε μια. Επειδή η πολιτική είναι θέμα συσχετισμών, έτσι δεν είναι. Βεβαίως είναι θέμα. Σας λέω όμως ότι οι χώρες και οι αντιλήψεις έχουν καταγραφεί. Οι θέσεις του κάθε κράτους μέλους της Ευρωζώνης έχουν καταγραφεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι θα πάμε τόσο μακριά. Το αντίθετο πιστεύω. Θεωρώ ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή προϋποθέσεις για να βρεθεί ένας διάδρομος για να υπάρξει στο τέλος ένα νέο σημείο ισορροπίας. Όμως, να επισημάνω κάτι σε αυτό το οποίο λέγατε, κύριε Παπά. Η ίδια η συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει προβλέπει με βάση ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αλλάξει. Η ίδια η συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει λέει ότι μέχρι τη λήξη του προγράμματος θα έχουν συζητηθεί τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, τα οποία καταλαβαίνετε ότι συζητώνται έτσι ώστε να απομειωθεί το ελληνικό χρέος και άρα να απομειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία είναι αναγκαία για να βγαίνει η μελέτη βιωσιμότητας του χρέους. Γι' αυτό σας λέω ότι η διαπραγμάτευση για το χρέος, η διαπραγμάτευση για την, που αφορά τις αξιολογήσεις, τη συμφωνία, τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί η ελληνική οικονομία, δεν είναι διαπραγμάτευση της μιας μέρας ή των 10 ημερών. Είναι μια διαρκής διαπραγμάτευση που αφορά την ελληνική οικονομία από σήμερα και για τα επόμενα πάρα πολλά χρόνια. Εάν δεν βρεθεί πολιτικό συμβιβασμός. Όχι. Θα κάνουμε μια μικρή διαφημιστική διακοπή στο σημείο αυτό. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να ανακεφαλαιώσω, όχι για την κουβέντα που κάνουμε εδώ, αλλά στα όσα συμβαίνουν στο Βερολίνο, ότι έχει συλληφθεί ο δράστης της επίθεσης.